Κυρίες και κύριοι, θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ, συμπαθώ πάρα πολύ, έναν διακεκριμένο επιστήμονα, τον οποίο δυστυχώς, το λέω το δυστυχώς για εμάς τους δημοσιογράφους, τον αναζητούμε ως συνήθως για δύσκολες περιπτώσεις, για στενάχωρες περιπτώσεις. Μιλάμε φυσικά για τον ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, τον κύριο Δημήτρη Σούρα. Τι κάνετε, κύριε Σούρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, πολύ χαίρομαι όταν σας ακούω, όταν και μιλάμε εγώ, μαζί. Και εγώ. Και μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω με μια από τις πιο αγαπημένες μου πόλεις, φοιτητούπολη παλιά, ναι. Λέγεται Θεσσαλονίκη. Φοιτητούπολη παλιά σημαίνει, επειδή είχαμε μιλήσει και πάλι πριν από 2 χρόνια περίπου, είχαμε μιλήσει εδώ στον αέρα του Λίμπερο 107,4 στη Θεσσαλονίκη. Πάλι για στενάχωρα πράγματα μιλούσαμε και τότε, βέβαια. Αυτό είναι πάλι για στενάχωρα πράγματα μιλούσαμε. Και δυστυχώς, το έχει φαίνεται η μοίρα μου να μην μπορώ να πω κάτι χαρούμενο. Ενώ είστε τόσο... Αλλά η επικαιρότητα μας προλαμβάνει. Ενώ είστε τόσο θετικός άνθρωπος, τόσο αισιόδοξος, φοβερά, τόσο χαρούμενος, επειδή σας παρακολουθώ και στα social media. Και... Γλεντζές, άνετος, πλακατζής. Πάρα πολύ, πολύ πάρα πολύ. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε, η επικαιρότητα είναι πάντα μπροστά μας. Η αφορμή για να μιλήσουμε τότε, πριν από περίπου 2 χρόνια, ήταν ο εγκλεισμός όλων μας τότε, θυμάμαι. Η πρώτη καραντίνα, το πρώτο lockdown που δεν μπορούσαμε, ήταν και οι πρώτες μέρες, δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε, κύριε Σούρα. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ εκείνη την ώρα που μιλούσαμε, δηλαδή, να το διαχειριστούμε λίγο διαφορετικά, ίσως και λίγο πιο αισιόδοξο αυτό το πρωτοφανές για όλους μας. Τώρα η αφορμή για να σας αναζητήσω και να βρισκόμαστε παρέα στον αέρα του Λίμπερο είναι όλες αυτές οι περιπτώσεις, αυτά τα τραγικά γεγονότα. Επειδή ξέρετε, ο Λίμπερο είναι αθλητικό ραδιόφωνο και αυτό που συνέβη πριν από περίπου 20 μέρες μας έχει τραντάξει, μας έχει αναστατώσει, μας έχει συγκλονίσει. Και μιλάω για τον χαμό, για τη δολοφονία του Άλκη. Και ξέρετε πού θέλω να επικεντρωθούμε, κύριε Σούρα. Τι συμβαίνει, Κοιτάξτε, με τα μικρά παιδιά, με τα νεαρά παιδιά τα τελευταία χρόνια? Εγώ θέλω να είμαι λιγάκι έτσι σήμερα, να προσπαθήσω να δώσω στον κόσμο τη δυνατότητα να καταλάβει πώς είναι τα πράγματα. Το κομμάτι της βίας, η βία, μπορεί να λέγεται οπαδική, μπορεί να λέγεται οικογενειακή, μπορεί να λέγεται γυναικοκτονία, μπορεί να λέγεται bullying. Είναι όμως ένα. Αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν ξεχωρίσουμε τη βία, θα προσπαθήσουμε να την αντιμετωπίσουμε μονομερώς και δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Ναι. Τι δημιουργείται λοιπόν? Καταρχήν, η βία ξεκινάει μέσα από την οικογένεια. Το μότο μου, κύριε Ζαγόρα, είναι, ναι, όποιος θέλει το ακολουθεί, όποιος δεν θέλει δεν το ακολουθεί, εγώ δεν θα πιέσω κανέναν, αλλά το λέω τακτικότατα, ότι πίσω από κάθε παιδί ψάξει γονιό. Δηλαδή, όταν μέσα στο σπίτι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών γίνεται από γονείς που επιτρέπουν τη βία ή την εφαρμόζουν, αυτή η βία μεταδίδεται, αναπαράγεται, πηγαίνει DNA-κά εντός εισαγωγικών πάνω στο παιδί. Ναι. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια διαταραχή προσωπικότητας που δεν έχει καμία σχέση με ψυχική νόσο, που διαμορφώνεται στην εφηβεία και λέγεται αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας. Δηλαδή άτομα ως επιτοπλίστων αγόρια τα οποία έχουν διαμορφώσει ένα χαρακτήρα που εξασκεί παραβατικότητα σε κάθε μορφή, ξεκινάει φυσικά από μικρά πράγματα και εξελίσσεται, ναι, άτομα χωρίς συναισθήματα και το κυριότερο απ' όλα, άτομα χωρίς ενοχές και τύψεις. Αυτά τα άτομα, τα οποία διαπαιδαγωγούνται μέσα στην οικογένεια και μετά όλη αυτή τη βία την πηγαίνουν στην κοινωνία, στη γειτονιά, στο σχολείο, είναι οι ήρωες του κακού, ναι, οι ενδυνάμει δολοφόνοι, οι δολοφόνοι. Παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε τους δολοφόνους του Άλκη. Ναι. Έχουμε όμως τον Μπάμπι, τον Γλυκό Νερόν. Έχουμε τους δολοφόνους της Τοπαλούδη. Έχουμε τον δολοφόνο της Φολέγανδρου.
Έχουμε το δολοφόνο του Σεριανόπουλου που κλείστηκε φυλακή και 3 μήνες προτού αποφυλακιστεί σκότωσε το συγκάτοικό του. Συγκάτοικό του μες στη φυλακή. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά που σας είπα τώρα είναι οι ήρωες του κακού που είχαν διαπλαστεί από την εφηβεία και κάποια στιγμή στη ζωή τους κάνανε το κακό, δηλαδή δολοφονήσανε ανθρώπους. Αν αυτό δεν το καταλάβει ο κόσμος και πάνω απ' όλα δεν το καταλάβει το κράτος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Καλές όλες αυτές οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την οπαδική βία και τα λοιπά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ας τα κάνει. Κάτι καλό μπορεί να γίνει. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν θα λυθεί. Ε. Γιατί? Γιατί ο βιαστής, ο βίαιος, ο παιδεραστής, ο σεξουαλικά διεστραμμένος, ο εγκληματίας, ο δολοφόνος, διαμορφώνονται πολύ πριν από αυτό που έχουν κάνει. Άρα η μόνη λέξη που βοηθάει λέγεται πρόληψη. Να μην γίνουνε αυτά τα άτομα βία. Και αυτό ποιος πρέπει να το προλάβει, κύριε Σούρα? Δηλαδή να το δω. Η οικογένεια, μα η οικογένεια είναι ούτως ή άλλως προβληματική. Η οικογένεια πιθανώς, όπως σας είπα, να είναι ακριβώς στο ίδιο μοτίβο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες. Και εγώ τολμάω να πω σήμερα, μετά από 36 χρόνια δουλειάς, mm-hmm. ψυχιατρική, ο γείτονας, ο θείος, ο ξάδελφος, ο απέναντι. Να προλάβουμε. Να μην τον δημιουργήσουμε. Το οικογενειακό και το συγγενικό, αλλά και το φιλικό περιβάλλον, κύριε Σούρα, δεν φιλικό. Θέλει να το αποδεχθεί αυτό. Ακόμη και οι άνθρωποι της ίδιας πολυκατοικίας. Δεν θέλουν να το παραδεχθούν, να το αποδεχθούν ότι συναναστρέφονται ή έχουν στο σπίτι τους, στον οικογενειακό τους κύκλο, το συγγενικό κύκλο τέλος πάντων, αυτό ένα άτομο προβληματικό. Αυτό δεν το αποδέχονται. Γι' αυτό και δεν ζητάνε και βοήθεια. Που το βρήκανε σκοτωμένο με τα οστά του που το γύριζε ο άλλος σε όλη την Αθήνα, θα μπορούσε να έχει σωθεί με μια κανονική καταγγελία. Πού πάει ένα παιδάκι που μένει και δεν εξαφανίζεται πλέον? Ναι. Και δεν πάει σχολείο, δεν βγαίνει από το σπίτι, δεν κάνει τίποτα. Γιατί δεν πήγαν όμως να καταγγείλουν πριν το ανελαίητο ξύλο, τις φωνές, τις βρισιές, τα χτυπήματα, όλα αυτά? Θα έτσι μπορούσαμε να είχαμε σώσει μια ανθρώπινη ψυχή. Θα μου πείτε, γιατί να ανακατευθεί ο άλλος στη ζωή του άλλου? Μα δεν λέω να ανακατευθεί για κακό. Για καλό λέω, κύριε Ζαγόρα, να ανακατευθεί. Κύριε Σούρα, να βοηθήσει. Γιατρέ μου, επιστρέφοντας ή μάλλον θέλω να επικεντρώσουμε λίγο στην περίπτωση του Άλκη, στην τραγική δολοφονία του. Αυτό παρακολουθήσαμε όλοι, παρακολουθούμε όλοι όλες αυτές τις μέρες, γιατί είναι στην κορυφή της επικαιρότητας, δυστυχώς. Έχετε βγάλει κάποια συμπεράσματα? Γιατί μιλάμε και για παιδιά. Όταν μιλάμε για 20χρονα αγόρια, μιλάμε για παιδιά, μικρά παιδιά, κύριε Σούρα. Η βία διαμορφώνεται από πολύ μικρότερες ηλικίες. Διαμορφώνεται γύρω στα 12, 13, 14. Η εφηβεία είναι 11 χρόνια. 11 με 21. Αυτά τα 10 χρόνια, ναι, είναι όλες οι απόψεις της κοινωνίας, καλές ή κακές, που δυστυχώς θα υπάρξουν στους εφήβους. Εκεί διαμορφώνεται οι θρησκευτικές απόψεις, οι πολιτικές, το θέμα της δουλειάς, το θέμα της μόρφωσης, οτιδήποτε αυτά. Δυστυχώς διαμορφώνονται και τα κακά που, όπως σας είπα, έχουν να κάνουν με τη βία, έχουν να κάνουν με την παραβατικότητα, έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία δεν θα ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο, αλλά θα θελήσουν να αποστασιοποιηθούν. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, δυστυχώς ήταν διαμορφωμένα παιδιά και οι δολοφορικές τους τάσεις, η παραβατικότητά τους, ναι, εκφραζόταν μέσα από την οπαδική βία. Θα μπορούσανε να ήτανε της νύχτας και να αλληλοσκοτωνότανε. Θα μπορούσανε να ήτανε πολύ μεγάλοι dealers ναρκωτικών. Καταλάβατε. Mm-hmm. Αυτοί οργανωθήκανε κάτω από μια ομάδα, αλλά δυστυχώς όχι για να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να υποστηρίξουν με θέρμη την ομάδα τους και να τη στηρίξουν. Να εκφράσουνε τα δολοφονικά τους ένσυκτα. Μην ξεχνάτε ότι όταν πήγανε εκεί, ναι, γυρνά ένας και λέει, μα δεν είναι αυτοί που ψάχνουμε?
Θυμάστε τι απάντησε ο άλλος. Εμένα δεν με νοιάζει. Στα τελίτσες, τελίτσες. Και συνέχισε. Άρα πάει να πει ότι δεν είχε σχέση μόνο με την ομάδα, αλλά σχέση με αυτό το φοβερό ένστικτο της βίας που υπήρχε μέσα του. Θα μπορούσε να το είχε κάνει οπουδήποτε αλλού. Για να σας διευκολύνω, σας θυμίζω στην Κυπαρισία πριν ένα χρόνο που πήγε ένας 72 χρονών και μάλωσε με έναν υπάλληλο της Vodafone για 140 ευρώ. Τι έκανε, το θυμάστε? Πήγε σπίτι, πήρε την καραμπίνα και τον σκότωσε. Χρόνια. Μετά είπε, μεγάλος έτσι ηλικία. Να κάνω. Έτσι είμαι εγώ διαμορφωμένος. Αυτός είμαι εγώ, είναι θέμα τιμής. Τα θυμάστε? Βεβαίως το θυμάμαι. Ένας μεγάλος ηλικία, το θυμάμαι, που μπήκε μέσα στο κατάστημα. Το είχαμε δει, υπήρχε και βίντεο. Το είδαμε και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας για μία ακόμη φορά. Άρα λοιπόν, αν δεν καταλάβουμε ότι ο βίος άνθρωπος θα κάνει τον φόνο, θα χτυπήσει, θα δημιουργήσει πρόβλημα, σαν τον ξεχωρίσουμε και δεν θα τον βοηθήσουμε. Τα συγκεκριμένα λοιπόν παιδιά κάτι θα κάναμε, γιατί είναι έτσι διαμορφωμένα. Να σας... Έτυχε δυστυχώς στον Άμυρο Άλκη. Αλλά κάτι θα κάνανε. Θα μπορούσαν να είχαν χτυπήσει, γιατί για άλλους πηγαίνανε να χτυπήσουν άλλα άτομα. Ή θα μπορούσαν να είχαν οργανωθεί εκτός αγώνων, εκτός ομάδος, και να πηγαίνανε ένα βράδυ κάπου, να μαλώναμε άλλους και να χρησιμοποιούσαν μακέντα. Το ίδιο είναι. Εγώ αυτό θέλω να... Δεν είναι διαφορετικό. Ενημερωτικά θέλω να σας πω, κύριε Σούρα, ότι αυτό το κακό μας έχει βρει στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια γίνεται σε όλη την επικράτεια, δηλαδή στις μεγάλες πόλεις μάλλον, εκεί που είναι και οι μεγάλες ομάδες, οι σύνδεσμοι κτλ. Οι οργανωμένοι, υπάρχει ένα κλίμα περίεργο τελευταία χρόνια, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το κακό μας έχει βρει τα τελευταία 3 χρόνια και γίνονται περιστατικά κάθε βράδυ. Έτσι, κάθε βράδυ. Με ζημιές, με μαχαιριές, με κατάγματα στα νοσοκομεία κτλ. Γιατί βρίσκονται οι μεν με τους δε. Επιτρέψτε όμως να σας πω ότι αν οι ομάδες έχουν 100.000 παράδειγμα οπαδούς, αυτοί που κάνουν αυτά είναι 300. Ναι. Δεν είναι 100.000. Ίσως να λέτε και να είναι και μεγάλο το νούμερο που λέτε, ναι. Ναι, δεν είναι βέβαια. Μπορεί να είναι και 30, δεν ξέρω. Θέλω να πω δηλαδή, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι δεν είμαστε όλοι εν δυνάμει δολοφόνοι. Αυτοί και... που έχουν δημιουργηθεί από την παιδική τους, από την εφηβική τους ηλικία έτσι, κάποια στιγμή θα κάνουν το κακό. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οργανώνονται πίσω από τις ομάδες. Όπου βρίσκουν πρόσχερο έδαφος, όπου πιστεύουν ότι είναι εξουσιαστές, με την έννοια ότι αποκτούν εξουσία και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, πουλάνε τα ηλίκη και κάνουν τους μάγκες, είναι πιο αποδεκτοί από τους άλλους παρά από την πολύ μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων, από τη μειονότητα, αλλά η μειονότητα έχει πάντοτε μια ιδιαίτερη δύναμη να ενώνεται μεταξύ της, και γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ, κύριε Σούρα, δεν μπορώ να συλλάβω το ότι ένα παιδί 20 χρόνων, που είναι ένα μικρό παιδί ακόμη για μένα, και όταν μιλάμε για αγόρι ακόμη μικρότερο σε σύγκριση με το κορίτσι, έτσι έχω καταλάβει εγώ από τη μικρή μου εμπειρία, πώς φτάνει από το διαπληκτισμό στη χειροδικία και κυρίως στη δολοφονία. Αυτό είναι που δεν μπορώ εγώ να συλλάβω, όπως σας είπα, κύριε Σούρα. Γιατί όταν θα τελειώσουμε την εκπομπή, θα ήθελα λίγο να ξανακούσετε και να θυμηθείτε, για να θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Ναι. Αυτό που εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε είναι μια ήδη υπάρχουσα διαταραχή προσωπικότητας. Αυτό το αγόρι που εσείς δεν μπορείτε να το πιστέψετε, και πιστεύω πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι ένας φτιαγμένος δολοφόνος, δυστυχώς, μέσα από την οικογένεια, μέσα από την προσωπικότητα, μέσα από τις προσλαμβάνουσες, είναι έτσι φτιαγμένος, όχι άρρωστος, που κάποια στιγμή θα κάνει το φόνο. Τον έκανε στα 20 που μας άφησε όλους άναυδους, θα μπορούσε να το κάνει στα 33 όπως ο Μπάμπης, θα μπορούσε να το κάνει στα 28 όπως η Φολέγανδρο, μπορούσε να το κάνει στα 23 όπως η Ρόδο, αλλά και στα 72 όπως στην Κυπαρισία. Γι' αυτό τα ανέφερα όλα αυτά. Γιατί ο δημιουργημένος δολοφόνος σαν προσωπικότητα, και όχι σαν αρρώστια, και παραλαμβάνω, κάποια στιγμή θα κάνει το κακό. Άρα μην στηρίζεστε στην ηλικία, αλλά στην προσωπικότητα του ατόμου.
να μην εντυπωσιάζουμε δηλαδή από το μικρό, από το νεαρό της ηλικίας, όχι, κύριε Σούρα. Να μην εντυπωσιάζει. Έχουμε δει και πολύ χειρότερα. Ξέρω ότι χτυπάει το κομμάτι της ηλικίας. Δεν μπορεί 20 χρονών και τα λοιπά. Αλλά αυτός ο 20χρονος είναι ήδη δημιουργημένος με αυτή την αντικοινωνική διαταραχή. Άρα εν δυνάμει δολοφόνος και, όπως είδαμε, κανονικός δολοφόνος. Η βία στα γήπεδα κυρίως, που είναι και το αντικείμενό μας εδώ στον Λίμπερο, όχι η βία φυσικά, τα γήπεδα, ο αθλητισμός εννοώ, προϋπήρχε, υπάρχει και δυστυχώς συνεχίζεται το κακό. Πάλι έχουμε κάποια περιστατικά. Αν ανοίξουν τα γήπεδα, ίσως τώρα, επειδή έχουν παγώσει όλοι, ίσως να είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω. Εκτός από την οικογένεια, κύριε Σούρα, έχουμε άλλους ενόχους για αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές, κοιτάξτε, των παιδιών, των νεαρών. Κοιτάξτε. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου εγώ, επιτρέψτε μου να το πω, έχω στο μυαλό μου το κακό των social media. Το κακό που γίνεται εκεί, τον χαμό που γίνεται εκεί. Έτσι, εύκολα μπορώ να σκεφτώ αυτό. Παίζει ρόλο. Επηρεάζει. Εγώ θέλω να σας πω ότι έχω κάνει μια πρόταση και με ανοιχτό γράμμα προς τον Πρωθυπουργό και το έχω πει και στα ΜΜΕ, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει κανονική συνεργασία Υπουργείου Παιδείας, Υγείας και Δικαιοσύνης, ούτως ώστε τα πράγματα να αρχίσουν να αλλάζουν, παραδείγματος χάρη, πρέπει να μπουν οι ειδικοί να κατατοπίσουν τα παιδιά, τους δασκάλους, και να γίνει και η σχολή γονέων μια φορά το μήνα, που αυτοί οι ειδικοί πρέπει να μπουν στα σχολεία, στο δημοτικό. Αν αυτό γίνει, να είστε σίγουρος 1000% ότι τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλύτερα, γιατί θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τη δημιουργία τέτοιων χαρακτήρων. Έχει τη δυνατότητα και μπορεί να διαφημίσει, εντός εισαγωγικών, το κομμάτι της ψυχικής υγείας με επιστήμονες που θα εξηγήσουν με απλά λόγια στον κόσμο. Και τρίτον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που δεν θα προσφέρει μια ξενοδοχειακή σχέση στον κόσμο, αλλά μια κανονική έγκλημα και τιμωρία. Αυτά τα παιδιά όλα, σε 5, 6, 7 χρόνια το μάξιμο ήταν έξω. Ποιος θα τα φροντίσει? Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά? Για σοφρονισμό μη λέμε την κουβέντα και θα γελάσουμε όλοι μαζί. Άρα, τι κάνουμε? Περιορίσαμε 5, 6, 10 χρόνια τη βία, το 20 έγινε 28 και ξαναβγάλαμε έξω έναν ίδιο άνθρωπο. Ναι. Ίσως και χειρότερο. Ίσως και χειρότερο. Ίσως και χειρότερο. Άρα λοιπόν, αν δεν βασιστούμε στη λέξη πρόληψη με τη συνεργασία των τριών αυτών υπουργείων, που πιστέψτε με, κύριε Ζαγόρα, δεν είναι κομμάτι πολιτικό, χρωματικό αυτό που λέω. Είναι κομμάτι βούλησης, σκέψης και γνώσης. Αν δεν γίνει αυτό, ό,τι και αν γίνει, τα προβλήματα θα είναι πάντα τα ίδια. Όσο και τα social media, μόλις μου ήρθε πριν επικοινωνήσουμε μαζί ένα βιντεάκι από, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, για έναν πατέρα που αυτοκτόνησε όταν είδε το παιδί του σε ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν την ξέρετε την είδηση. Όχι, δεν το ξέρω. Υπάρχει μια, θα τη δείτε μετά. Ναι. Και μου στείλανε από πάνω οι κάτοικοι του νησιού που συνέβη, ότι για να κατέβει αυτό το βιντεάκι, το οποίο κατά κάποιο τρόπο θίγει την οικογένεια, πρέπει να πάνε στο δικαστήριο, να γίνει η έφεση, να τηλεσυνδικήσει, και μόλις τηλεσυνδικήσει, τότε θα πρέπει να απευθυνθούν στα ηλεκτρονικά για να κατέβει το βιντεάκι. Απίστευτο. Δηλαδή, γίνεσαι ρεζίλ των σκυλιών, ξεφτιλίζεσαι σε όλο τον κόσμο, κάποιος αρχίζει και πουλάει βιντεάκια για οποιονδήποτε λόγο, για εκδίκηση ακόμη, το διάσημο revenge porn και τα λοιπά όλα αυτά, και εσύ αυτοκτονείς γιατί δεν μπορείς να αντέξεις αυτά που κάποιος χωρίς τη θέλησή σου τα έχει ανεβάσει. Επειδή, καταλάβατε πόσα πράγματα πρέπει να αλλάξουμε. Πολλά. Βουνό μου, μέσα σε αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να αλλάξουμε. Βουνό μου φαίνονται, κύριε Σούρα. Για τα social media. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Εκεί, ένας καινούργιος νόμος. Είναι δυνατόν να εγώ να έχω μία σχέση και επειδή θέλω να δικηθώ την κοπέλα να βγάλω το βιντεάκι που σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, δεν το κρίνω εγώ, έγινε ένα βιντεάκι. Και τι έγινε?
Καταλαβαίνετε λοιπόν και τα social media πρέπει να έχουν ένα control το οποίο δεν το έχουν. Οπότε για ποιο πράγμα να μιλήσουμε, για ποιο να πρωτομιλήσουμε. Γι' αυτό μου φαίνονται βουνό αυτά που λέτε κύριε Σούρα. Τα παιδιά αυτά, σχεδόν 10-11 περίπου, και είναι ήδη στη φυλακή. Οι οικογένειες των παιδιών έξω. Οι οικογένειες των παιδιών τώρα αναγκαστικά θα είναι μαζί με τα παιδιά. Ναι, αλλά το παιδί είναι στη φυλακή. Συγγνώμη, πιστεύω, αλλά δεν υποστηρίζει το παιδί. Τι άλλο μπορεί να κάνει. Ναι, τώρα. Λέω κάτι πρέπει να γίνει και με αυτές. Δηλαδή να τις αφήσουμε όπως λέγατε και εσείς, γιατί όλο το κακό προέρχεται από εκεί. Πιστεύω ότι όλο αυτό τον καιρό ήρθαν σε επαφή οι ειδικοί της αστυνομίας και του κράτους με τις οικογένειες. Μπορεί μην τα μαθαίνουμε όλα λεπτά. Για ανακριτικούς λόγους. Αλλά τώρα το κακό έχει γίνει με αυτές τις οικογένειες. Σκοπός είναι να προλάβουμε τις άλλες οικογένειες, να μην γίνει το κακό. Δηλαδή αυτή η οικογένεια τώρα πείτε ότι πηγαίνει στον πατέρα και στην πίτα. Τι θα πούνε, ήταν ένα πολύ καλό παιδί, παρασύρθηκε και το έκανε. Αυτό θα πούνε. Τι άλλο θα πούνε. Αυτό θα πούνε. Ναι, τι θα πούνε. Τι θα πούνε άλλο. Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Δεν, λέμε, δεν είναι γραμμή για όλους. Δεν τσουβαλιάζουμε τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό, ναι. Αλλά το βλέπεις το κακό να έρχεται. Το βλέπεις το κακό να έρχεται. Ένα καλό παιδί. Εντάξει, παρατήρθηκε και έξω. Το καταδικάζω. Τι θα πούνε, το υποστηρίζω. Όχι, το καταδικάζω. Αλλά τι θα λυθεί. Τι θα λυθεί. Ποιο πρόβλημα θα λυθεί. Δεν ξέρω. Με κάποιο τρόπο. Είναι να μην γίνει το κακό. Μετά το κακό, πριν γίνει το κακό, γι' αυτό και είπα προηγουμένως, πιθανώς όταν κάποιος βλέπει την πολυκατοικία, στον διπλανό, κάτι πράγματα που έχουν σχέση με βία, με παραβατικότητα κτλ. Ας κάνει μια καταγγελία. Ας κάνει μια καταγγελία. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Στην αστυνομία. Μπορεί να σώσει μια ζωή. Να σηκώσει το τηλέφωνο κάποιος για να πει ότι εδώ δίπλα μου, πάνω μου, απέναντι από πάνω ναι, μου. Ναι, μπορεί να κάνει ανώνυμη καταγγελία. Απέναντι μου γίνεται αυτό το κακό. Ναι, ναι, μπορεί να κάνει ανώνυμη καταγγελία. Φυσικά μπορεί να κάνει. Ή το περιμένεις να γίνει το κακό πρώτα και μετά να πεις, α, εγώ τα ακούγαμε, τα βλέπαμε, αλλά δεν το πιστεύαμε. Αν γίνει το κακό, θα μου επιτρέψετε να γίνω κι εγώ λίγο κακός. Σε ενδιαφέρει να βγει στην τηλεόραση για να δείξει τη μούρη σου. Μετά που βγαίνουν όλοι και μιλάνε με το μικρόφωνο, τι να το κάνω. Ναι, το ναι. Πριν με ενδιαφέρει, έτσι. Να προλάβω. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Θέλω να, επειδή προφανώς και εσείς τους έχετε δει, θέλω να ακούσω την άποψή σας για αυτό το μεγαλείο ψυχής των γονιών του Άλκη, που βγαίνουν δημόσια και μιλάνε. Δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά εγώ με ανοιχτό το στόμα τους παρακολουθώ, κύριε Σούρα. Πραγματικά τους θαυμάζω. Υπάρχουν άνθρωποι ευτυχώς. Τους αγαπώ, δηλαδή. Υπάρχουνε... Μεγαλείο. Μεγαλείο. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ μεγάλη ψυχή, υπάρχουν άνθρωποι με πολύ μεγάλη νόηση, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ζουν για την εκδίκηση, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευτυχώς όπως οι γονείς του Άλκη. Υπάρχουν και αυτοί. Έχουμε ναι. Υποκληθεί μπροστά τους, πιστεύω. Όλοι μας. Κύριε Σούρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Για τη συζήτηση. Πάρτε με και κανένα χαρούμενο. Γιατί να σας πάρω για χαρούμενο, αφού αυτό που επιλέξατε πριν από 40 περίπου χρόνια, αυτό κάνετε. Στα δύσκολα σας ψάχνουμε. Έχει. Τι να κάνουμε. Στα δύσκολα σας ψάχνουμε. Την αγάπη μου. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας κύριε Σούρα, ευχαριστώ πολύ.